Σε απόγνωση είναι οι επιχειρηματίες εστίασης που βλέπουν συνεχώς τον τζίρο τους να συρρυκνώνεται, ενώ την ίδια ώρα καταφθάνουν οι υπέρογγοι λογαριασμοί. Η κατάσταση, όπως πάντα, όσο πάει χειροτερεύει, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει να μην κυκλοφορεί όπως κυκλοφορούσε. Ευτυχώς έχουμε σύμμαχό μας τον Θεό, ο οποίος συνεχίζει τον καιρό να έχει πάρα πολύ καλό και δεν είναι αναγκαία η κατανάλωση ενέργειας και ευτυχώς αυτό δίνει μία ανάσα σε όλους. Και σύν το ότι ο κόσμος έχει μάθει να ζει στο κρύο και δεν είναι απαραίτητες οι θερμάνσεις πλέον στα καταστήματα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την εποχή που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τέλος Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου και να μην έχουν ανάψει ακόμα θέρμανση. Και είναι θετικό. Το αρνητικό είναι ότι ο Έλληνας φτωχαίνει, τα πράγματα ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και ο αγώνας πλέον αρχίζει να γίνεται δύσκολος. Η καταναλωτική κίνηση πλέον είναι αισθητά μειωμένη, ενώ την ίδια ώρα τα λουκέτα στην αγορά έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ναι, αρχίζει πλέον το συγκεκριμένο επάγγελμα, δυστυχώς, αρχίζει και βλέπει και συζητώντας με δεν αξίζει ο κόπος να ασχολείς. Δεν αξίζει, δεν πληρώνεσαι για αυτό που κάνει, δεν αξίζει. Όσοι συνεχίζουμε γιατί μπήκαμε καλός ή κακός σε αυτόν τον δρόμο και δεν μπορούμε, είναι το τρένο φεύγει και δεν μπορούμε να σταματήσουμε, δεν μπορούμε να κατεβούμε. Όταν θα φτάσει στο σταθμό είναι σίγουρο ότι θα κατεβούμε όλοι. Τίποτα, έχουν σφίξει τα πράγματα. Ο Έλληνας έχει φτωχύνει, ο Έλληνας δεν έχει αυτό το φέρε να τα βλέπω. Ο Έλληνας θα πάρει αυτό που του είναι απαραίτητο, λοιπόν, και θα το φάει. Δεν είναι κακό, όπως έχω ξαναπεί, καλό είναι αυτή η ασυδοσία, καλό είναι να σταματήσει κάπου. Εντάξει. Αλλά βέβαια δεν συμφέρει σε εμάς αυτή η κατάσταση. Εμείς είμαστε για το ευζήν, εμείς είμαστε του φέρε να έχουμε. Φέρε να υπάρχουν και από εκεί περιμένουμε να πάρουμε και το μεροκάματό μας, σε παρένθεση. Ο κλάδος εστίασης ζητά από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης.